καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους και σε όλες όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και κάνετε, να είστε καλά. Ο χορός των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών συνεχίζεται. Τελευταίες μέρες είναι αυτές. Έτσι, δύο μέρες, μάλλον τρεις μέρες. Την Κυριακή ψηφίζουμε. Την άλλη Κυριακή ευρωεκλογές και επαναληπτικές. Θα δούμε τι θα γίνει με τους Δήμους και τις περιφέρειες. Κάποιοι είστε ετεροδημότες. Θα θέλετε να φύγετε ή να πάτε Αθήνα ή στον τόπο διαμονή σας. Λοιπόν, μέχρι τώρα δεν ξέραμε αν θα γίνει καμιά έκπτωση Λουκυλάμου και πώς αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα πάνε να ψηφίσουν. Γιατί θα πούν ότι ακριβά τα διόδια, ακριβή βενζίνη, ακριβή μετακίνηση γενικά. Λοιπόν, όσοι θα έχετε πλέξει το τρένο, η Τρενοσέτ λοιπόν κάνει μια έκπτωση 30% στις τιμές των εισιτηρίων για ταξίδια απλή μετάβαση ή με επιστροφή, προκειμένου όπως καταλαβαίνετε να διευκολυνθείτε όλοι εσείς που θέλετε να πάτε στον τόπο καταγωγής σας να ψηφίσετε ή να γυρίσετε. Αν είστε και ετεροδημότες, δεν ξέρω τι θα κάνετε στην προκειμένη, θα ψηφίσετε ότι οι ετεροδημότες ψηφίζουν εδώ, στον τόπο τους, έτσι. Λοιπόν, για τη χορήγηση των εκπτωτικών εισιτηρίων, λοιπόν, απαιτείται η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου σχετικού εγγράφου που είναι νόμιμο. Τώρα, η έκπτωση ισχύει για αγορά εισιτηρίου από τις θηρίδες πώλησης της Τρενοσέ, καθώς και για ηλεκτρονική αγορά μέσα από την ιστοσελίδα της εταιρείας για τις μετακινήσεις από 12 έως 30 Μαΐου του 2014 και για επιβάτες που δεν έχουν επωφεληθεί από άλλες εκπτώσεις και προσφορές. Επίσης, δεν ισχύει για τα εισιτήρια προσφοράς που εκδίδονται μέσω του ίντερνετ. Έτσι. Μάλιστα. Όσοι το εκδίδουν. Και μιλάμε μόνο για την Τρενοσέ. Μόνο για την Τρενοσέ. Δεν είχαμε ακόμα ανακοινώσει. Δεν έχουν βγει άλλες ανακοινώσεις. Πάντως το θέμα είναι ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά όπως γίνεται πάντα στις εκλογές. Και αύριο Παρασκευή και τη Δευτέρα. Το οποίο σημαίνει ότι πάρα πολλοί μπορούν, επειδή υπάρχει και φοβερή ανεργία και υπάρχουν μάνες άνεργες και παίρνουν τα παιδιά τους, ετοιμάζονται από σήμερα και φεύγουν, ευνοεί και ο καιρός. Και θα γυρίσουν Δευτέρα. Ναι. Και το συνδυάζουν αυτό. Ναι. Όσοι τουλάχιστον δεν διευκολυνθούν Λουκύλαμου με το τρένο, έχουν μια καλή έκπτωση. 30%. Εντάξει, δεν είναι και φοβερή έκπτωση, αλλά εντάξει. Από είναι τα ολότελα. Ακριβώς. Καλή και η Παναγιώτενα. Να πούμε, μια και μιλήσαμε για τα κλειστά σχολεία, ότι έρχονται τα πάνω κάτω στις σχολικές μονάδες της χώρας. Υπάρχουν σχολεία που θα πολύ, κλείσουν, υπάρχουν σχολεία που θα συστεγαστούν, υπάρχουν σχολεία που θα έχουν περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας, θα αυξήσουν τα τμήματά τους. Και υπάρχουν και σχολεία που δημιουργούνται εξ αρχής. Πόσα είναι αυτά? Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, θα γίνουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 6 νέα δημοτικά και 11 νέα νηπιαγωγεία, αλλά θα μπουν και λουκέτα σε 15 δημοτικά και σε 30 νηπιαγωγεία. Συγγνώμη, πόσο ανοίγουν και πόσα κλείνουν, Λουκύλα μου, με συγχωρείτε, σε παρακολούθησα. Ανοίγουν 6 δημοτικά, κλείνουν, ναι, κλείνουν 15. Ανοίγουν 11 νηπιαγωγεία, κλείνουν 30. Αλλά ταυτόχρονα σε 103 δημοτικά, είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, και 67 νηπιαγωγεία, θα αυξηθούν οι τάξεις. Έχουμε λοιπόν τη συστέγαση, έτσι. Και ενώ σε 130 σε δημοτικά. Θα αυξηθούν οι μαθητές. Θα σου πω. Ενώ σε 130 δημοτικά και 20 νηπιαγωγεία, οι τάξεις θα μειωθούν. Δεν έχουμε στοιχεία μαθητών ακόμα. Έχουμε στοιχεία αιθουσών. Εθουσών. Αυτό που λέμε. Ότι κάποια σχολεία θα συστέγασουν. Δεν βάλουν σαν τα πρόβατα τα παιδιά και. 30-30 και 40. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μιλήσαμε τώρα για δημοτικά και νηπιαγωγεία. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ιδρύονται ένα γυμνάσιο, 2 γενικά λύκεια, 14 ΕΠΑΛ, βλέπεις, ναι, σπρώχνουμε προς τα εκεί και τα επαγγελματικά λύκεια. 6 τάξεις λυκείων και ένα εργαστηριακό κέντρο, ενώ καταργούνται ένα γυμνάσιο, άρα ένα ανοίγει, ένα κλείνει, ένα εργαστηριακό κέντρο και 3 ΕΠΑΛ και συγχωνεύονται 8 γυμνάσια και 6 ΕΠΑΛ. Προς την επαγγελματική προσανατολισμό. Και περνώντας οι εκλογές, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κιουλέκα, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τα ΕΠΑΛ, γιατί είχαμε μια κουβέντα, ακριβώς επειδή ξέρει τα πάντα για τα ΕΠΑΛ, να δούμε τι γίνεται. Περνώντας οι εκλογές και όλοι οι καλεσμένοι που έχουμε, ναι, θα ανοίξουμε το φάκελο εκπαίδευση. Έτσι κι αλλιώς μπροστά μας θα την έχουμε την παιδεία, ακριβώς, θα τη βρούμε πολύ άσχημα μπροστά μας και δεν ξέρω από το Σεπτέμβριο τι θα συμβεί πάλι. Να επανέλθουμε πάλι στην επικαιρότητα και κυρίως στις εκλογές. Αν θέλετε να μάθετε, ξέρεις που είναι ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αχ, ο Ανδρέας Παπανδρέου ξέρουμε που είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Και τα βράδια ξέρουμε. Αλλά ο γιος ξέρετε που είναι αυτή τη στιγμή? Ναι, ναι, μία εβδομάδα. Τι μία εβδομάδα? Τρεις μέρες πριν από τις αυτές και μία εβδομάδα στις εκλογές. Στο Las Vegas είναι. Α, δεν ξέρω αν πήγε να παίξει. Σε καζίνο. Δεν είναι μόνος του. Εθεάβη. Να μην τον κατηγορήσουμε. Πρόσεχε. Είναι μαζί με τον Τόνι Μπλερ. Ξέρεις, όλοι τώρα οι τέος έχουν πάει εκεί. Τρεις-τέσσερις. Και συζητάνε για την Ευρώπη. Κοίτα να δεις, οι αποτυχημένοι πάνε να μιλήσουν για την Ευρωζώνη. Τι να πω, Παναγία μου, μη χειρότερα δηλαδή, τι θα δούμε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένα συνέδριο και ο πρώην Πρωθυπουργός μίλησε για την κρίση στην Ευρωζώνη. Τόνισε ότι το χρέος και ο αποπληθωρισμός είναι δύο μεγαλύτερες, λέει, απειλές της, ενώ εκτίμησε ότι δεν έχει βγει ακόμη από την κρίση, λέγοντας χαρακτηριστικά, όπως μεταδίδει το Bloomberg, ότι η Ευρώπη μπορεί, λέει, να έχει βγει από το δάσος, αλλά ακόμα βρέχει πολύ. Γι' αυτό πνιγόμαστε εμείς από εδώ. Τι να πω.
Μάλιστα, τόνισε ότι οι ευρωεκλογές θα υπογραμμίσουν όλα αυτά τα προβλήματα. Τι να σου πω, παιδί μου, τώρα μπορείς να κάνεις σχόλιο. Κανένα, νομίζω. Πάμε καλά. Έφυγε ένας άνθρωπος εδώ, μας άφησε πνιγμένους. Προσπαθούμε τώρα μέσα από τις δημοτικές εκλογές, από τις ευρωεκλογές και από τις περιφερειακές εκλογές, μπας και βρούμε ένα δρόμο και ένα άνοιγμα να ανασάνει ο κόσμος και στις τοπικές κοινωνίες και γενικότερα. Πάντως πάνε να δώσουν με κατάργηση διοικητικών πράξεων μια ανάσα στις επιχειρήσεις, σε όσους σκέφτονται ακόμα να γίνουν επιχειρηματίες. Ναι, για ένα χρόνο. Διότι από την άλλη βλέπουμε τα μπλοκάκια να παραδίδονται το ένα πίσω από το άλλο, τεράστιο θέμα κι αυτό. Και γι' αυτό βλέπεις τον ΟΑΕ, συρρυκνώνονται οι μην ασφαλισμένοι και αυξάνονται όσοι βγαίνουν στη σύνταξη, έστω και με μειωμένη και πρόωρη. Στον ΟΑΕ αυτό. Λοιπόν, προσπαθεί από την άλλη η κυβέρνηση με κατάργηση διοικητικών πράξεων και απλούστευση διαδικασιών να συνετίσει, αν θέλετε, να περιορίσει το τέρας της γραφειοκρατίας. Μια από τις σημαντικές παρεμβάσεις είναι η αναβάθμιση των ΚΕΠ. Αυτό το λέγαμε όλοι και όταν είχαν συρρυκνωθεί είχαμε πάρα πολύ στενοχωρηθεί και είχε ξεβολέψει πολλούς. Λοιπόν, αναβαθμίζονται τα ΚΕΠ. Ήδη από το Μάρτιο έχουν αναβαθμιστεί με το συνεχές ωράριο, από εκεί που κάποια στιγμή πέρσι μέχρι τις 2 λειτουργούσαν και είχαν καταργήσει ακόμα νομίζω και τη μία φορά την εβδομάδα. Νομίζω ότι ήταν η πιο καλή μεταρρύθμιση που έγινε στην Ελλάδα. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε ότι το έκανε ο κύριος Μπένος, ο οποίος ήταν πρώην, αν δεν κάνω λάθος, δήμαρχος Καλαμάτας. Ναι. Ήταν ο άνθρωπος που πραγματικά έκανε αυτή τη μεταρρύθμιση, η οποία έσωσε πάρα πολύ κόσμο και κυρίως την περιφέρεια. Που αναγκαζόταν να τρέχουν όλοι στις υπηρεσίες, στο εφορίες. Κέντρο της Αθήνας. Για να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Δηλαδή, θέλεις να πάρεις, παιδάκι μου, ένα γεννήσιο στο παιδιού σου, πρέπει να πας εκεί που το γέννησες. Τώρα, μάλιστα, έχει διευρυνθεί και το ωράριο στα ΚΕΠ, γιατί από την άλλη, όπως βλέπετε, τα πάντα θα γίνονται μέσω email και υπάρχουν ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Δεν και θέλουν και να θα πηγαίνουν email, στο ΚΕΠ ακριβώς να. Και τώρα πρέπει οπωσδήποτε όλοι να βγάλουμε email. Αν δεν έχουν οι ίδιοι, θα έχει ένας λογιστής τους, να το πούμε και έτσι. Ναι, λοιπόν, τα ΚΕΠ ήδη είναι αναβαθμισμένα από το Μάρτιο και προσφέρουν. Δίνουν φορολογική ενημερότητα. Α, προσφέρουν. Όπως το είπες μου, ξέρεις, ναι, δεν έκανε να γελάσω καφέ ή αναψυκτικό. Δίνουν φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, βεβαίως οικοδομητικού έργου του ΙΚΑ, πιστοποιητικά δηματολογίου, αυτά που έλεγες, βεβαίως ναι, οικογενειακής κατάστασης, βεβαίως αποδοχών συντάξεων, καθαριστικό σημείωμα του ΝΑΤ, κατάργηση της υποχρέωσης επικυρώσεων αντιγράφων εγγράφων του δημοσίου δεν τομέα. Ήταν επιτέλους που τρέχαμε σε αστυνομίες για να αμφισβητούσαν την ταυτότητά μας, ρε παιδί μου. Από την άλλη όμως, οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν κράτη, και μεταξύ αυτών και η Κύπρος μας, ναι, η οποία δεν δέχεται το έγκυρο, το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ και σε στέλνει στο αστυνομικό τμήμα υποχρεωτικά. Άλλοι αυτοί. Βεβαίως. Χρειάστηκε να στείλω κάτι στην Κύπρο. Υποτίθεται πιο Ευρωπαίοι από εμάς ότι είναι. Μου το γύρισαν πίσω και μου είπαν το ΚΕΠ δεν το αναγνωρίζουμε εμείς. Αστυνομικό τμήμα. Άντα. Ναι, λοιπόν, το λέω και αυτό. Λοιπόν, και μία σειρά άλλων που δεν θα σας τα διαβάσω, δεν είναι της παρούσης, ούτε έχουμε χρόνο για επικαιρότητα τόσο πολύ, γιατί έχουμε καλεσμένους καθημερινά. Στα ΚΕΠ, λοιπόν. Τα ΚΕΠ, διευρύνθηκε το ωράριο, εκεί πηγαίνουμε. Ωραία. Και να πούμε ότι έχουν φοβηθεί τα δικαστήρια, οι δικαστές, οι αστυνομίες και κυρίως η ΓΑΔΑ και φυσικά οι υπηρεσίες όλες. Και τι γίνεται, παίρνουν δρακόντια μέτρα ασφαλείας τώρα. Φτιάχνουν περιφράξεις μεταλλικές, κάνουν διάφορες κατασκευές προστασίας, διότι έχει πέσει στην αντίληψή τους ότι το επόμενο κτύπημα που θα κάνει, μην ξεχνάτε ότι ο ξηρός είναι έξω. Λοιπόν, βάζουν μαγνητικές, ειδικές μαγνητικές πύλες για να περνάει, για να περνάνε πιστόλια, μαχαίρια και δεν ξέρω τι. Πόσες φορές τους πιάσαμε έτσι, να μπαίνουν μέσα στα δικαστήρια και να δημιουργούνται προβλήματα. Επίσης, τοποθετούν ειδικό σύστημα παρακολούθησης με 40 κάμερες μέσα και έξω από τα κτίρια των Ευελπίδων, αλλά και στη ΓΑΔΑ. Διότι έχει πέσει στην αντίληψή τους ότι πιθανόν το επόμενο χτύπημα να είναι για χατήρι τους. Λοιπόν, λαμβάνονται φοβερά μέτρα ασφαλείας. Γιατί μην ξεχνάμε, το είπαμε, ότι ο Μαζιώτης δουλεύει πολύ καλά. Ο Χριστόδουλος επίσης δουλεύει πάρα πολύ καλά. Είναι έξω και το Αντάρτικο Πόλεμο φαίνεται ότι καλλιεργείται και εξελίσσεται. Με αυτούς τους δύο αρχηγούς έξω κάτι θα γίνει. Και για να παίρνουν τέτοια μέτρα ασφαλείας σημαίνει ότι κάτι παραπάνω ξέρουν από εμάς. Όπως καταλαβαίνετε, στα δικαστήρια δεν θα πηγαίνετε, χαίρετε, ήρθαμε, μπήκαμε, δικάζετε ο φίλος μας, είμαστε μάρτυρες κλπ. Θα περνάτε από πύλες εισόδου, οι οποίες θα είναι ιδιαίτερα ασφαλείς. Έτσι, χειρότερα από τα αεροδρόμια θα γίνουν. Πάντως, κοίταξε, και τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν πάλι. Αλλά για φαντάσου όμως, φτάσαμε στον 21ο αιώνα να φοβόμαστε
να έχουμε ανοιχτές πόρτες στα σπίτια μας. Mm. Να φοβόμαστε να πάμε σε δημόσιες υπηρεσίες, μη μας βρει καμιά βόμβα στο κεφάλι. Αδέσποτε. Να φοβόμαστε να πηγαίνουμε οπουδήποτε πια, ακόμα και στο μετρό. Παναγία μου, κάνω το σταυρό μου πόσες φορές όταν κατεβαίνω που πάω σπάνια, ευτυχώς, γιατί εγώ είμαι στη Ραφίνη και δεν έχω πρόβλημα. Λες, μην είναι η ώρα η κακιά. Μην είναι η ώρα η κακιά και την αχτούμε όλοι στον αέρα. Δηλαδή, υπάρχει αυτό το Αντάρκτικο πόλεο που λένε, δυστυχώς. Έχει αρχίσει και εξελίσσεται με μια διαφορετική μορφή από ότι τον 20ο αιώνα, τώρα τον 21ο αιώνα. Να κάνουμε μια ναι, και πριν αυτό, κάνουμε, πες αυτό. Να πω και τα στοιχεία αυτά. Σας είπα πριν επιγραμματικά ότι έχουμε μείωση των ασφαλισμένων στον ΟΑΕ, στους ελεύθερους επαγγελματίες δηλαδή, και πώς να μην έχουμε μείωση όταν έχουν κατακτυπηθεί τα μπλοκάκια, όταν έχουμε αυτό το τέλος επιτιδεύματος. Θα τα ξαναχτυπήσουν τα μπλοκάκια και θα τα χτυπήσουν κι άλλο, θα καταργείται το αφορολόγητο. Εδώ λοιπόν, αντί να σπρώχνεται τον άλλο να έχει ένα μπλοκάκι, ουρές τα μπλοκάκια για να τα κλείσουμε, έτσι. Λοιπόν, έχουμε 32.000 λιγότερους ασφαλισμένους, 32.279 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΑΕ, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, έχουμε 32.279 λιγότερα άτομα ασφαλισμένα το 2012, αυτά είναι τα στοιχεία του 2012, και συνολικά από το Ταμείο συνταξιοδοτούνται 342.606 άτομα, περισσότερα. Είναι πάρα πολύ. Τεράστιος ο αριθμός. Φυσικά. Τεράστιος ο αριθμός. Γιατί βγαίνουν πρόωρα στη σύνταξη. Ξέρεις τι έσοδα χάνει το κράτος ή το ασφαλιστικό ταμείο αυτό για να μπορέσει να δώσει αξιοπρεπή συντάξη στους ανθρώπους. Έτσι. Δηλαδή, εντάξει. Ο άλλος σου λέει και λιγότερο μειωμένο να φύγω τώρα να είμαι ασφαλισμένος από το να έχω αυτό το πράγμα τα 400-500 ευρώ το μήνα συν το τέλος επιτιδεύματος για να έχω ένα μπλοκάκι. Δεν το έχω ποτέ. Να πούμε ότι σήμερα είναι και ένα διεθνές debate γίνεται για να διεκδικήσουμε την Προεδρία στην Ευρώπη. Θα παραστεί και ο κύριος Τσίπρας εκεί. Έτσι, στις 10 η ώρα Ελλάδος, όσοι θέλετε μπορείτε να το παρακολουθήσετε. Είναι το πρώτο μεγάλο debate. Τα άλλα δύο που γίνανε, ο κύριος Τσίπρας δεν μπορούσε να παρευρεθεί γιατί δηλαδή, δεν είχε ενημερωθεί νωρίτερα, τώρα που είναι ενημερωμένος. Και έχουν μια καταπληκτική δημοσιογράφο η οποία θα είναι στο πάνελ των ερωτήσεων που θα κάνει. Και λένε ότι είναι και αρκετά αυστηρή και αρκετά θα στριμώξει πολλούς από αυτούς και μέσα σε αυτό και τον κύριο Τσίπρα. Πολύ ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Και θα έλεγα όσοι ενδιαφέρεστε πολιτικά γενικότερα να τα παρακολουθήσετε. Τώρα όμως θα παρακολουθήσετε ένα πολύ ωραίο βιντεοκλίπ που θα βάλει ο αγαπημένος μας Αρίστη. Για να οργανωθούμε. Για να οργανωθούμε κι εμείς λίγο. Κάναμε λάθη, μα σε μια αγάπη κάθε λάθος είναι δρόμος. Γέματος κόσμο, μα εσύ πηγαίνεις μόνος. Δε σε χωράνε τα στενά της λογικής. Κάναμε λάθη, μα είναι τώρα η ώρα να τα διορθώσω. Τώρα αμέσως, λίγο πριν το μετανιώσω, πριν να με σπάσει το αντίο που θα πεις. Δε με νοιάζει τι έγινε, δε με νοιάζει ποιος έφταιξε, ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα, κι ας είναι στα ψέματα, πάλι απέναντι βρίσκεσαι, να σε δίπλα μου έμαθα, γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Κάναμε λάθη, μα σε μια αγάπη κάθε λάθος είναι δρόμος. Με έναν τρόπο δεν ξοδεύεται ο χρόνος. Αν κάνεις βόλτα μέσα σε γλυκές στιγμές. Κάναμε λάθη, και τι έγινε και ποιος δεν έχει κάνει. Αφού έχω δέσει στο δικό σου το λιμάνι, δε με τρομάζει
κάτι πια από όσα λες. Δεν με νοιάζει τι έγινε, δεν με νοιάζει ποιος έφταιξε. Ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα και ας είναι στα ψέματα. Πάλι απέναντι βρίσκεσαι, να σε δίπλα μου έμαθα. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Ποιος έφταξε, ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Σε χρειάζομαι γρήγορα και ας είναι στα ψέματα. Πάλι απέναντι βρίσκεσαι, να σε δίπλα μου έμαθα, γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Και γίναμε τρεις και σε λίγο θα γίνουμε τέσσερις, δηλαδή ταυτόχρονα θα γίνουμε τέσσερις. Υπάρχει ένας περίεργος συνδυασμός. Έχουμε τον υποψήφιο δήμαρχο, έναν από τους υποψηφίους που διεκδικούν τη Ραφίνα και το Πικέρμι, τον κύριο Βασίλη Πιστικίδη. Έχουμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή, τι τον έχουμε, σε μισό λεπτό θα τον έχουμε. Καταρχήν καλωσορίζουμε τον κύριο Πιστικίδη που είναι εδώ, ναι, στο στούντιο. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Και ελπίζω με τη σημερινή συζήτηση να λύσουμε έτσι να πολλά. Μπράβο, γιατί το φαινόμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχω στέλνει το βγάζει ο καθένας, πρώτη φορά συμβαίνει και μάλιστα σε μια περιφέρεια έτσι και σε μια μικρότερη πόλη. Θα μπορούσαμε ίσως να το δούμε αυτό στην Αθήνα, στον Πειραιά, αλλά το βρήκαμε στη Ραφίνα τώρα. Λοιπόν, γίνεται μια συνεργασία. Μέχρι πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Μπιστικίδης ηγείτο σε ένα συνδυασμό που διεκδικούσε το Δήμο. Και ο κύριος Μπουρνούς και εκείνος ήταν επικεφαλής σε ένα συνδυασμό που διεκδικούσε επίσης το Δήμο. Κάποια στιγμή λοιπόν, θα μας το πούνε οι ίδιοι, είδαμε να καλημερίσουμε και τον κύριο Μπουρνούς. Καλημέρα κύριε Μπουρνούς. Μας ακούτε? Μας ακούτε? Βεβαίως, κανονικότατα. Εσύ. Άρα είμαστε τέσσερις στον αέρα. Τώρα είμαστε τέσσερις στον αέρα. Ο ένας είναι αόρατος. Οι τρεις είμαστε ζωντανά που λένε. Λοιπόν, ελπίζω να έχετε ακούσει τι έχω πει. Ξαφνικά λέω βρεθήκαμε, τουλάχιστον όσοι έχουμε και την εντοπιότητα και είμαστε εκεί, ότι οι δύο επικεφαλείς γίνανε ένα και κατεβαίνουν σε ένα κόμμα. Και με είναι δυνατόν. Δύο διαφορετικοί άνθρωποι, με δύο διαφορετικές ιδεολογίες, με δύο διαφορετικές ίσως αντιλήψεις όσον αφορά τα προβλήματα του τόπου μας μπορούν να τα βρούνε. Και όμως φαίνεται ότι τα βρήκατε. Και θα ξεκινήσω με μια κλασική ίσως ερώτηση που θα μπορούσε να σας την κάνει η κύριε Πιστικίδη, οποιοδήποτε. Κάνατε λοιπόν ένα βήμα, θα λέγαμε πρωτόγνωρο για την τοπική αυτοδιοίκηση συνεργασίας. Πώς προέκυψε αυτό και πότε προέκυψε? Καταρχήν να πούμε ότι δεν είμαστε κόμμα, έτσι, είμαστε δημοτική παράταξη, δημοτικός συνδυασμός. Mm-hmm. Να ρωτήσω ξεκινήσαμε, κάτι, συγγνώμη, ναι. Γιατί όλοι αποποιείστε ότι δεν είμαστε κόμμα? Ενώ παλιά τρελαινόντουσαν όλοι. Εμείς είμαστε κόμμα, είμαστε έτσι, είμαστε κυρία έτσι. Κυρία Θεοφάνους, είναι η ορολογία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Και αυτή τη στιγμή έχετε μπροστά σας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, όπως και ο συνεργάτης μου, ο Βαγγέλης ο Μπουρνούς. Mm-hmm. Επομένως, με αυτούς τους όρους έχουμε μάθει εμείς να συζητάμε και να μιλάμε. Πολύ ωραία. Πώς προέκυψε όλη αυτή η συνεργασία? Προέκυψε περίπου το Πάσχα. Ναι. Έτσι να το τοποθετήσουμε χρονικά. Ναι, ναι. Μέσα σε μια, ας την πω αν θέλετε, σε ένα κλίμα. Mm-hmm. Όπου υπήρχαν τότε στην Ραφίνα αρκετοί συνδυασμοί και υπήρχαν και κάποιες πιέσεις, αν θέλετε, mm-hmm. από τους ίδιους τους πολίτες, τους φίλους μας, τους mm-hmm. συμπολίτες, οι οποίοι μας πίεζαν και μας έλεγαν ότι συνεργαστείτε και προσπαθήστε να έχετε ένα συνδυασμό. Ισχύει εν τη ενώση δηλαδή? Ισχύει εν τη ενώση, mm-hmm. ακριβώς το βάλατε πάρα πολύ mm-hmm. σωστά. Αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει αυτή mm-hmm. η συνένωση mm-hmm. ή η σύμπραξη αν mm-hmm. θέλετε ή η συνεργασία, εάν δεν υπήρχε ο κοινός τόπος των προγραμμάτων. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που υπήρχε ο κοινός τόπος των προγραμμάτων και από την άλλη μεριά δεν υπήρχε, αν θέλετε, το εγώ,
είτε το δικό μου. Ο εγωισμός αυτό. Ο εγωισμός. Της καρέκλας. Έτσι, της καρέκλας. Είτε ο δικός μου, είτε του κυρίου Μπουρνούς. Επομένως, μπορέσαμε να συνεργαστούμε. Διότι... Πώς θα τις μοιράσετε τις καρέκλες? Τώρα θα ρωτήσουμε, είναι η επόμενη ερώτηση. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι. Πώς θα μοιράσουμε τις καρέκλες? Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που ίσως κάποιοι άνθρωποι συνεργάζονται ενώ έχουν ξεκινήσει διαφορετικά να προχωρήσουν. Η διαφορά η δικιά μας είναι η εξής, ότι εμείς βγήκαμε προς τον κόσμο ανοιχτά και είπαμε πώς θα γίνει αυτή η συνδιοίκηση. Να πάμε έτσι, λίγο, επειδή μοιράσουμε... περιμένεις το τηλέφωνο και Μισό λεπτό, 30 δευτερόλεπτα. Ότι τα 2,5 πρώτα χρόνια εγώ ως επικεφαλής δήμαρχος που βρίσκομαι σήμερα στο συνδυασμό και εφόσον ο λαός μας εμπιστευτεί και μας στείλει εκεί, θα είναι δήμαρχος για 2,5 χρόνια. Ο Βαγγέλης Μπουρνούς θα είναι αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου και στα 2,5 χρόνια θα γίνει η αλλαγή. Δηλαδή θα φύγω εγώ, θα αποχωρήσω εγώ, θα παραιτηθώ δηλαδή από δήμαρχος και θα έρθει εκείνος. Αυτό το θα παραιτηθώ όμως, για να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, δεν σημαίνει ότι φεύγεις από τον Δήμο. Εγώ θα βρίσκομαι εκεί. Στην υπάρχει φόρμουλα. Να μην πούμε σε λεπτομέρειες, αλλά υπάρχει φόρμουλα ώστε να μπορούμε να μείνουμε. Έτσι. Και επομένως αυτή η συνδιοίκηση και η συνεργασία έχει την εγγύηση τη δική μου, σαν επικεφαλής τότε της μεμονωμένης παράταξης, όπως και του Βαγγέλη, για 5 χρόνια. Πολύ ωραία. Πάμε στον κύριο Μπουρνούς. Λοιπόν, ακούσατε τι είπε ο κύριος Μπιστικίδης, κύριε Μπουρνούς. Μπορείτε να μου πείτε τώρα πόσο εύκολη είναι αυτή η συνδιοίκηση? Μας είπε το διαδικαστικό 2,5 χρόνια εκείνος, 2,5 χρόνια εσείς και πάμε λέγοντας. Αλλά μπορεί να βρεθεί κάποιος κακοπροαίρετος και να πει εδώ πέρα ένα κόμμα είναι και γίνονται εσωκομματικές ιστορίες και τα πράγματα δεν πάνε καλά. Πώς ακριβώς θα γίνει η συνδιοίκηση ώστε να είναι τα πράγματα normal και να έχουμε δύο δημάρχους ένα, να το έλεγα έτσι για να κάνουμε και λίγο χιούμορ, που να πάνε όμως καλά τα προβλήματα του τόπου μας? Πρώτα απ' όλα, για να γίνει μια συνεργασία, θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ αυτών που συνεργάζονται. Αυτή η εμπιστοσύνη, να ξέρετε, υπήρχε στο παρελθόν, υπάρχει και θα υπάρχει στο μέλλον. Γιατί με τον κύριο Πιστικίδη έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν όχι πολιτικά, επαγγελματικά. Ήμασταν συνέτεροι πολλά χρόνια μαζί και κανένας από τους δύο δεν είχε πρόβλημα, γι' αυτό και έχουμε διατηρήσει το πέρασμα των χρόνων μια φιλία προσωπική. Άρα πιστεύετε ότι η επαγγελματική... Δύο λεπτά, κύριε Μπουρνούς. Πιστεύετε δηλαδή ότι αυτή η επαγγελματική, ας το πούμε, πολύ καλή συνεργασία στα πολιτικά δεν θα έχει διαφορά? Ακούσατε, δεν είπα μόνο επαγγελματική, είπα και προσωπική και αυτό το παρακάμψατε. Είμαστε και τα δύο, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε φίλοι. Φτάνει δηλαδή αυτό για την πολιτική πρόοδο? Αυτό λέμε. Να δείτε. Όταν κάποιος δεν ενδιαφέρεται για την καρέκλα, γιατί ο κύριος Πιστικίδης σας είπε κάτι πολύ σημαντικό. Εμείς δεν αποφασίσαμε να μοιράσουμε τον δημαρχιακό χρόνο ή τον δημαρχιακό θρόνο κατά άλλους. Εμείς αποφασίσαμε να συνδιοικήσουμε την πόλη. Δύο άνθρωποι αυτοδιοικητικοί που γνωρίζουμε, είμαστε στην πρώτη γραμμή από το 1994, γνωρίζουμε τα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, και αυτοί οι άνθρωποι αποφασίσαν να συνενώσουν δυνάμεις για να πάνε τον τόπο τους μπροστά. Διότι θα ήταν πολύ ευχάριστο για μας να μας λύνουν άλλοι τα προβλήματα και εμείς να πίνουμε τον καφέ μας. Μας αναγκάζουν να βγούμε μπροστά για να λύσουμε τα προβλήματα. Μέχρι τώρα δεν είχαμε βγει εμείς μπροστά. Ήμασταν από πίσω βοηθοί. Και να υποθέσω ότι δεν υποστηρίζεστε επισήμως από κόμματα. Όχι μόνο δεν υποστηριζόμαστε από κόμματα, έχουμε ένα πραγματικά πολυσυλλεκτικό ψηφοδέλτιο. Δεν ρωτήσαμε τους ανθρώπους που εντάχθηκαν σε αυτό τι κόμμα στηρίζουν. Δεν μας ενδιέφερε. Κάναμε μια συμφωνία προγραμματική για τα θέματα του τόπου μας και αυτό είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες. Δεν τους ρωτάμε, ούτε μας ρωτάνε σε τι πολιτικό φορέα ανήκαμε ή τι θα ψηφίσουμε. Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό ακριβώς. Ότι... Κουβέντα κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Ναι, και είναι ευχάριστο να συζητάμε τέτοια πράγματα. Ακριβώς, επειδή είναι μακριά η δικαιολογία. Βεβαίως. Ένα σημαντικό θέμα λοιπόν είναι αυτό το οποίο θίχθηκε, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μας κάνουν την τιμή και συμμετέχουν στο συνδυασμό μας είναι άνθρωποι οι οποίοι και γνωρίζουν τα τοπικά προβλήματα και ενδιαφέρονται για τη λύση τους και έχουν σκοπό να αφιερώσουν χρόνο να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο αντίπαλος στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι τα προβλήματα. Και πώς μπορείς διάφορα προβλήματα. Τώρα τα λέω σε μια, ας το πω, ραφινιώτησα αυτά τα πράγματα. Και από εκεί έτσι, και έχουμε τα ίδια βεβαίως. Άρα είτε μιλάμε για αποχέτευση, είτε μιλάμε για λιμάνι, είτε μιλάμε για συγκοινωνίες, είτε μιλάμε για κυκλοφοριακό ή για καθημερινότητα, ό,τι συμπεριλαμβάνει αυτή η σκουπίδια, φωτισμό, ίδρυυση,
Είναι θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε, θέλουμε να τα παλέψουμε. Σε κάποιες εποχές τέτοια προβλήματα ήταν λυμένα. Αυτή τη στιγμή πήγαμε προς τα πίσω. Έτσι, είχαμε την... Μήπως την οικονομική μιζέρια που μας έκανε η κρίση. Δεν μπορούμε να τα ρίχνουμε όλα στην οικονομική μιζέρια. Εγώ θεωρώ όταν υπάρχει πρόγραμμα και υπάρχει και διάθεση, υπάρχει και ο τρόπος ώστε να είσαι σωστός τουλάχιστον σε αυτά τα οποία ο πολίτης απαιτεί από την τοπική αυτοδιοίκηση. Όπως είναι τα σκουπίδια που θέσατε, έτσι, η καθαριότητα, ο φωτισμός και η ίδρυση. Και ειδικά ο φωτισμός που έχουμε πρόβλημα. Θα μπορούσα να παρέμβω σε αυτό το σημείο. Ακούστε με. Ζούμε σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία που πράγματι το κράτος έχει μειώσει τους πόρους προς την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά ταυτόχρονα η δημοτική αρχή αυτή και η δημοτική αρχή κάθε Δήμου έζησε μια χρυσή περίοδο που το κράτος εναγωνίως προσπαθούσε να απορροφήσει το ΕΣΠΑ 2008-2013, γιατί αλλιώς αν δεν απορροφούσε τα χρήματα θα γυρίζαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια, τα οποία δυστυχώς για εμάς τους ραφινοπικερμιώτες η σημερινή Δημοτική Αρχή δεν απορρόφησε. Φιγουράρουμε, αν μπείτε μέσα στο ίντερνετ και μπουν οι ακροατές σας, είμαστε ο τελευταίος από τους 325 Δήμους Πανελληνίως στην απορροφητικότητα ευρωπαϊκών κοινωνιών. Το αποδίδεται σε ολιγορία, κύριε Μπουρνούς, αυτό? Ολιγορία, έλλειψη γνώσης, γιατί οι Ευρωπαίοι πλέον όταν τους φάγαμε τα πρώτα, τα δεύτερα, τα τρίτα πακέτα τελών και δεν ήμασταν συνεπείς, πονηρέψανε και μόνο σε σοβαρές προτάσεις τεκμηριωμένες σε πλήρη φάκελο χρηματοδοτούν. Η ερώτησή μου ήταν αν το αποδίδεται σε ολιγορία ή σε κακή συνεργασία με την περιφέρεια. Όχι, δεν έχει καμία σχέση η κακή συνεργασία. Οφείλεται σε ελλείψεις που παρουσίασε η διοίκηση του Δήμου, έτσι, όσον αφορά και τις προτεραιότητες που έβαλε όσον αφορά την κατεύθυνση αυτή. Μάλιστα. Να γυρίσουμε πάλι στον κύριο Μπουρνού. Αν συνεχίσουμε στο πρόγραμμα, θα μπορέσουμε να πούμε ότι εμείς προσπαθήσαμε και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα το οποίο προτείνουμε στους πολίτες, όπου για να δείτε τον προγραμματισμό και το ενδιαφέρον μας, ήδη έχουμε συνεννοηθεί, έχουμε μιλήσει, έχουμε συζητήσει με το Πανεπιστήμιο Πειραιά και έχει συνδεθεί αυτό το πρόγραμμα με την χρηματοδότηση, τη μοναδική χρηματοδότηση αν θέλετε που θα αφορά πια τους Δήμους, που είναι το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Έχει γίνει εκεί μια σοβαρή δουλειά η οποία θα συνεχιστεί και στο μεσοδιάστημα, γιατί μην ξεχνάτε ότι έχουμε εκλογές 18 Μαΐου και οι δεύτερες αν χρειαστούν στις 25 Μαΐου, αλλά η όποια νέα δημοτική αρχή προκύψει αναλαμβάνει 1η Σεπτέμβρη. Άρα το τρίμηνο αυτό του καλοκαιριού είναι ένα σημαντικό χρονικό έτσι, διάστημα που πρέπει να προετοιμαστεί όποιος αναλάβει την 1η-9η, ώστε να μην υπάρχουν καθυστερήσεις. Πολύ ωραία. Να επανέλθω εγώ στον κύριο Μπουρνούς τώρα. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα πλεονεκτήματα που έχει η δική σας συνεργασία έναντι των αντιπάλων σας, κύριε Μπουρνούς? Πρώτα απ' όλα, έχουμε τεράστια αυτοδιοικητική εμπειρία και γνώση. Εγώ, εκτός από την ενασχόλησή μου μαζί με τον κύριο Πιστικίδη από το 1994 στην πρώτη γραμμή ως εκλεγμένος στην τοπική αυτοδιοίκηση του τότε Δήμου Ραφίνας, από το 1999 έχω και μια άλλη ιδιότητα, έχω διτή ιδιότητα, είμαι υπηρεσιακός τέλεχος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Χειρίζομαι το 2001 τα ευρωπαϊκά προγράμματα, είμαι προϊστάμενος πληροφορικής μηχανοργάνωσης, είμαι ένας άνθρωπος καθαρά αυτοδιοικητικός και από πάνω και από κάτω. Δεν χρειάζομαι να μου πούν τι πρέπει να γίνει. Δεν θεωρώ ότι τα ξέρω όλα, αλλά έχω την επάρκεια να αποφασίσω ποια από αυτά μου λένε ή μας λένε μαζί με τον κύριο Πιστικίδη είναι αυτά τα οποία πρέπει να εφαρμόσουμε για να πάμε μπροστά το Δήμο μας. Αυτό είναι το σημαντικό και το δυνατό μας στοιχείο και αυτή η συνεργασία με τον κύριο Πιστικίδη το ενισχύει ακόμα περισσότερο, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν την πολιτική, τη μαύρη προπαγάνδα, να το παρουσιάσουν αυτό ως μειονέκτημα. Αυτό είναι το προτέρημά μας, γι' αυτό και είμαστε ο μόνος συνδυασμός ο οποίος κάλυψε το απόλυτο της σύνθεσης. 72 ήταν το όριο, εμείς φτάσαμε τα 71 άτομα. Καταλάβετε ότι ο συνδυασμός του σημερινού Δημάρχου μπόρεσε μόλις 56 να καλύψει θέση στο ψηφοδέλτιό του και ενός άλλου διεκδικητή 61. Εμείς φτάσαμε τα 71. Πάντως, ισχύει σε τι ενώσει, κύριε Πουνούς, αυτό που είπαμε και πριν. Το πώς θα το μεταφράσει αυτή την ένωση ο καθένας είναι δικό του θέμα. Θα πει ότι το κάνουν ακριβώς να συνενώσουν δυνάμεις, αν είναι αδύναμο ή δυνατό σημείο. Αυτό είναι στο καθένα, στην προσωπική του κρίση, να το μεταφράσει. Θέλω να συμπληρώσω, Λουκίλα μου, στην ερώτησή σου και να απαντήσει και ο κύριος Μπουρνούς, αλλά και ο κύριος Πιστικίδης, ότι ο ντόπιος, ο πολίτης, οι συμπολίτες μας,
το έχουν κατανοήσει αυτό, γιατί έχουν μάθει τα παλαιοκομματικά. Τα λίγο ρουσφετάκια, τα λίγο θα σου κάνω κάτι, το λίγο θα δεις τι θα γίνει και κάνω αυτό. Και πιστεύετε ότι είναι έτοιμος, είναι ο Δήμος έτοιμος να καταλάβει ότι αυτή η συνεργασία είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που πραγματικά εν τη ενώση μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερο κέρδος? Κυρία Θεοφάνου, έχει περάσει δηλαδή αυτό στον κόσμο? Έχει περάσει γιατί τόσο εγώ όσο και ο κύριος Πιστικίδης, όσο και κάθε υποψήφιο στέλεχος να λάβει μια θέση αύριο στη διαχείριση του Δήμου που ανοίξει τη δημοτική μας παράταξη, έχουμε πλήρη γνώση ότι το μόνο που διακινδυνεύουμε είναι η αξιοπρέπειά μας. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στους πολίτες να κάνουμε μια συνεργασία, να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα. Και αν αύριο δεν το υλοποιήσουμε, επειδή εμείς έχουμε αποφασίσει να ζήσουμε και να πεθάνουμε σε αυτή την πόλη, έτσι, δεν θα μπορούμε να κυκλοφορήσουμε στους δρόμους. Η ενασχόλησή μας με τη δημοτική και πώς το λέμε, τα δημοτικά πράγματα είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι της ζωής μας. Εμείς είμαστε άνθρωποι αυτής της πόλης. Δεν είμαστε ούτε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε κάποιοι άνθρωποι που ήρθαν και θα φύγουν. Εμείς ζούμε εδώ και θέλουμε και τα παιδιά μας να κάνουν την ίδια επιλογή. Αυτό στα παιδιά θέλω να φτάσω. Πώς θα τους κρατήσετε τους νέους? Βεβαίως. Ναι. Γιατί θέλουμε όχι μόνο να φέρουμε τον προαστιακό στην πόλη μας που δεν ήρθε σε παλιότερες εποχές, που ήταν παχές οι αγελάδες. Θέλουμε να κάνουμε την αποχέτευση γιατί τα λίμματά μας κυκλοφορούν στους δρόμους. Θέλουμε να αλλάξουμε τον τοπικό τροχό της ανάπτυξης. Υπάρχουν τέτοιες χρηματοδοτήσεις στο νέο ΕΣΠΟ, υπήρχαν και στο παλιό, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν. Θέλουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, να δημιουργήσουμε υποδομές στην παιδεία και στον αθλητισμό. Θέλουμε να πούμε στους πολίτες ότι αυτά μπορούμε να κάνουμε και αυτά θα κάνουμε. Και όχι θα τους υποσχεθούμε το μικρορουσφέτη για να τους υφαρπάξουμε την ψήφο. Δεν λέμε ότι δεν θα είμαστε παρόντες στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα. Θα δώσουμε και τη μάχη ακόμα και τη λακκούβα. Γιατί ο κάθε άνθρωπος όταν ξεκινάει το πρώτο σπίτι του και πέφτει μέσα στη λακκούβα, γι' αυτόν η λακκούβα εκείνη τη στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον κόσμο. Και ας ασχολείσαι εσύ να φέρεις τον προαστιακό στην πόλη. Πρέπει ο Δήμος να είναι παρόν και στην καθημερινότητα. Και εμείς δυστυχώς και οι πολίτες πληρώνουν, ξέρετε, για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δεν έχουν σχέση με καμία μείωση εσόδων. Όμως εμείς έχουμε υποβάθμιση αυτή την παροχή υπηρεσιών. Και εμείς αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε ως πρώτα ως άνθρωποι και μετά ως διοικούντες μιας πόλης. Να συμπληρώσει τώρα ο κύριος Πιστικίδης. Εγώ θέλω να σας πω και στη συνέχεια των ερωτήσεων σας ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην προεκλογική περίοδο, θα έλεγα στο φόρτε, αφού σήμερα έτσι είναι η πέμπτη πριν τις εκλογές. Άρα έχω και εγώ και ο Βαγγέλης, αλλά και ο κάθε ένας υποψήφιος μέσα από τη Σύγχρονη Πολιτεία Νέα Αρχή, όπως λέμε το συνδυασμό μας, έχει ακριβώς την εικόνα πώς απεδέχθησαν οι συμπολίτες μας αυτή τη συνένωση. Ακριβώς, τα μηνύματα λοιπόν είναι παραπάνω από θετικά και αν θέλετε αποδεικνύει, ας το πούμε, ότι τα μηνύματα ή η ισχύς που είπατε είναι προσθετική, θα έλεγα. Ακριβώς. Και πολλαπλασιαστική ακόμα των δύο συνδυασμών, διότι όλα τα στελέχη από τους δύο συνδυασμούς που προϋπήρχαν, έτσι, συμμετέχουν σε αυτό το συνδυασμό. Βοήθησε και το μεγάλωμα του ψηφοδελτίου από τον Υπουργό Εσωτερικών εκεί περίπου στα μέσα του Απριλίου. Άρα λοιπόν ήδη για μας που κυκλοφορούμε στη Ραφίνα, που συζητάμε με τον κόσμο, υπάρχει μια αποδοχή αυτής της κίνησης. Ξέρετε γιατί επιμείναμε σε αυτό και εγώ και η Μουκύλα? Θα ήθελα, αν και είναι άσχημο να μιλάει κάποιος για τον εαυτό του ή αν θέλετε για τον Βαγγέλη. Γι' αυτό ήθελα θεωρώ ότι έχουμε τόσα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και εγώ και ο κύριος Μπουρνούς. Εκλεγόμασταν πάντα στις πρώτες θέσεις στους συνδυασμούς που βρισκόμασταν. Ο κόσμος ήξερε ότι είχαμε θέση, είχαμε άποψη, ότι στηρίζαμε. Και την παλεύατε την άποψή σας. Ασφαλώς. Μέσα από μέσα από εκεί που βρισκόμασταν, είτε λεγόταν συνδυασμός, είτε κάποια θέση στην ιεραρχία του Δήμου. Επομένως, γνωρίζουν τα άτομα. Μιλάτε με δύο ανθρώπους που έχουν γεννηθεί εκεί. Έχουν αναγνωρισιμότητα 100%. Είστε γνώστες, απλώς αυτό που είπα, το ισχύς εν διενώση, είναι νόμισμα με δύο όψεις. Ο ένας μπορεί να πει ενωθείτε και μπράβο σας, γιατί αυτό είναι και το μήνυμα από τις τελευταίες εκλογές. Εμείς τουλάχιστον το λέμε πάρα πολλές φορές. Να σας πω και κάτι άλλο που έχει σχέση και με τις εθνικές εκλογές, αν θέλετε. Είναι το εξής, ότι το σύστημα, γιατί πολλοί ίσως από τους θεατές να μην το γνωρίζουν, το σύστημα των δημοτικών εκλογών και των εθνικών εκλογών έχει μια διαφορά. Στις εθνικές εκλογές, όταν γίνουν οι εκλογές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας λοιπόν φωνάξει τον αρχικό κόμματος που έχει πλειοψηφίσει, εκείνος πια προσπαθεί να σχηματίσει κυβέρνηση και αν τυχόν δεν έχει τους 150 βουλευτές. Δεν μπορεί και πάμε αλλού. Όχι, δεν μπορεί, αλλά παίρνει και ένα
ίσως με μια αστυπώ συνεργασία με ένα άλλο κόμμα. Ακριβώς, να πάρει κάτι. Έγινε τώρα και είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι το πρώτο βήμα που έγινε. Επομένως, σε επίπεδο εθνικό. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο λοιπόν μπόρεσαν και πήραν ψήφο εμπιστοσύνη. Ακριβώς. Αυτό είναι λοιπόν το εθνικό σύστημα. Σε τοπικό επίπεδο γίνονται οι εκλογές. Έτσι, mm-hmm. Ο πρώτος γύρος των εκλογικών δίνει όποιο αποτέλεσμα δίνει. Και μετά πάμε αν δεν είναι στο 50%, 50-1 mm-hmm. κάποιος, ναι. Τότε πάμε στη δεύτερη εκλογή. Τότε αυτός ο οποίος θα πάρει τις εκλογές παίρνει έτσι, στην περίπτωση του Δήμου Ραφίνας, τους 16, στους 27. Mm-hmm. Παίρνει τα 3/5 ας πούμε, του mm-hmm. Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Από εκεί και πέρα, αν αρχίσει να χάνει Δημοτικούς Συμβούλους, mm-hmm. κάτι που συμβαίνει σήμερα στη Ραφίνα, που έχουμε Δήμαρχο χωρίς να έχει δημοτική ομάδα με πλειοψηφία. Mm-hmm. Εάν λοιπόν χάνει συμβούλους, γιατί ανεξαρτοποιήθηκαν yeah. για τον ΑΒ λόγο, δεν μπορεί ο Δήμαρχος. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως ο Δήμαρχος να πάρει ένα δημοτικό σύμβουλο της αντιπολίτευσης, για παράδειγμα. Για να τον κάνει αντιδήμαρχο ναι. ή για να τον κάνει πρόεδρο ενός οργανισμού. Για να μπορέσει να έχει τις υπογραφές που πρέπει. Για να μπορέσει να λειτουργήσει. Ναι. Άρα λοιπόν η συνεργασία στους Δήμους είναι κάτι που πρέπει να το δεις πριν τις εκλογές. Και μετά. Δεν γίνεται να το δεις μετά. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, επειδή είναι ένα νόμισμα που έχει δύο όψεις, αυτό σωστά μας το εξηγείτε. Ο ένας λέει, ευτυχώς ενωθήκατε και είστε στο πνεύμα των ημερών που σας θέλουμε ενωμένους. Και οι άλλοι λένε, τι να κάνουν, δεν είχαν ελπίδα, ενωθήκαν, μήπως αποκτήσουν. Προσέξτε, γι' αυτό σας θέλω, επειδή είστε μια τοπική κοινωνία. Έχει δύο όψεις το ίδιο νόμισμα και μας ακούει και ο κ. Μπουρνούς για να τον έχουμε και στο. Γι' αυτό σας το είπα αυτό, ότι ο καθένας το μεταφράζει όπως θέλει. Πάντως σίγουρα, αν μου επιτρέπετε να σας διακόψω, σίγουρα μετά τη συνένωση λένε ότι εμείς θα είμαστε σίγουρα στο δεύτερο γύρο. Επομένως, ό,τι και να λέγανε για πριν τη συνένωση, τώρα δεν μπορούν να πούνε τίποτα διαφορετικό για μετά. Επομένως, είναι ένα δείγμα ισχυροποίησης και όχι αδυναμίας. Εγώ επιμένω στο ερώτημα που έκανα πριν και δεν απάντησε 100% ο κύριος Μπιστικίδης, ότι επειδή οι τοπικές κοινωνίες, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι κομματικοποιημένες. Και επειδή mm-hmm. κάποτε στο παρελθόν και ο κύριος Μπουρνούς ανήκε κάπου και εσείς ανήκατε κάπου, δηλαδή υπήρχε, ξέρετε, η ομπρέλα. Και επειδή σε λίγο θα βγουν και οι χάρτες, οι περίεργοι, και θα βγουν πια οι κεντρικοί εξουσίες και θα λένε η Ραφίνα δικός μου, θα λέει το Πασόκ, ή η Νέα Δημοκρατία. Ο άλλος θα λέει δικός μου. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η κεντρική εξουσία μετά. Είμαι σαφέστατος, κυρία Θεοφάνη. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πόσο κόσμος το έχει δεχτεί, έχει ξεφύγει από αυτό τον παλαιοκομματισμό. Εσείς, επειδή γυρίζετε γύρω-γύρω και όχι μόνο στο κέντρο της Ραφίνας, το έχετε δει αυτό. Είναι ένα σημείο που σας κάνει να ευελπιστείτε. Κυρία Θεοφάνους, αν μου επιτρέπετε. Μισό λεπτά, κύριε Βασίλη. Λοιπόν. Να είσαστε σίγουροι και σίγουροι οι ακροατές σας που μας ακούνε ή οι τηλεθεατές αν σας βλέπουν στο ίντερνετ ότι το βράδυ των εκλογών η δημοτική μας παράταξη θα είναι με λευκό χρώμα αποτυπωμένη. Δεν θέλουμε να μας καταγράψει στη δύναμή του κανένας κομματικός σχηματισμός. Αλλά το 90% και αυτό, το τοπικό είναι... Όμως, ακούστε με, όμως εμείς δεν έχουμε απαγορέψει σε κανέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτή τη δημοτική παράταξη να έχει πολιτική ιδεολογία. Εμείς αφήσαμε την πολιτική ιδεολογία πίσω, γιατί εδώ δεν ψηφίζουμε για κεντρική κυβέρνηση. Ψηφίζουμε για τη Ραφίνα μας και το Πικέρι μας. Έχουμε όλοι τα ίδια προβλήματα. Οι λακκούβες δεν έχουν χρώματα. Οι δρόμοι που πρέπει να γίνουν δεν είναι δρόμοι που ανήκουν μόνο σε κάποιους που ψηφίζουν ένα κόμμα, ενώ οι άλλοι είναι ευχαριστημένοι. Έτσι, δεν μπορούμε πλέον να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα. Τα ξερά κλαδιά στους δρόμους δεν είναι μόνο για πράσινους ή κίτρινους. Έχει ξεπεραστεί στην πράξη σήμερα η κομματικοποίηση όχι μόνο των δημοτικών εκλογών, αλλά ευτυχώς για όλους μας και των εθνικών εκλογών. Ωραία. Γι' αυτό και τα παλιά κρατεά κόμματα καταγράφουν ποσοστά πολύ χαμηλά. Και ο κόσμος μένει μακριά από το Μαντρί. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Μπιστικίδη να συμπληρώσει. Ναι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Ότι το πώς ζήσαμε, ας το πούμε, από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα, θεωρώ, σε σχέση βέβαια με τα πολιτικά, αν θέλετε, τα πάθη, όλα θα έλεγα... πολιτικά είναι. Και τα πάθη ακόμα. Και τα πάθη, αυτό λέω. Ναι. Όλα αυτά από το 1974 μέχρι το 2014 έχουν αλλάξει. Έχουν λίγο εξατμιστεί, Έχουν αλλάξει άρδιν. Ναι. Βλέπετε άλλωστε ότι εάν σήμερα κάποιος αναφερθεί και πει για κάποιο μεγάλο κόμμα ή για κάποιο μικρό κόμμα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το μεγάλο και δεν ξέρουμε ποιο είναι το μικρό. Επομένως, ο κομματισμός έχει υποχωρήσει. Και όταν μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κόσμος μπορεί, αν θέλει να εκφραστεί κομματικά,
να ψηφίσει στις ευρωεκλογές ή αν θέλετε στις ακόμα και στις περιφερειακές εκλογές, που τα πράγματα εκεί είναι κάπως διαφορετικά από ναι. ό,τι είναι στην, στην πρώτη, στην πρώτη, έτσι, μπράβο, στην πρώτη βαθμό αυτοδιοίκηση. Άλλωστε και γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλοί από τους περιφερειάρχες είναι πρώην βουλευτές ή άνθρωποι του κοινοβουλίου που έχουν μια κυρίως. Ιστορία, ας το πω, μέσα σε κάποια από αυτά τα κόμματα. Στην κεντρική εξουσία βασικά. Δεν μπαίνει λοιπόν θέμα και μάλιστα σε ένα μικρό δήμο όπως είναι η Ραφίνα. Εγώ θέλω να σας πω, η Ραφίνα και το Πικέρμι είναι ένας δήμος της τάξης των 13.500 εγγεγραμμένων. Είναι περίπου 20 με 20.5 κάτοικοι. Ναι. Μαζί με το Μαρκόπουλο είμαστε από τους δύο μικρότεροι δήμοι στην περιφέρεια Αττικής. Εάν εξαιρέσουμε τα νησιά, ας το πούμε, στον Αργοσαρονικό, γιατί ναι. εκεί... Υπάγεται η όλη Ανατολή Αττική. Λοιπόν, και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο, μία τελευταία κουβέντα και από τον κύριο Μπιστικίδη και από τον κύριο Μπουρνούς. Ξεκινώντας από τον κύριο Μπουρνούς, να μας πείτε γιατί να σας εμπιστευτούν οι πολίτες και γιατί να δώσουν την ψήφο σε εσάς, κύριε Μπουρνούς. Να πούμε παρεμπιπτόντως ότι μπορεί να είναι ο αρχηγός κόμματος, συνδυασμού ο κύριος Μπουρνούς, αλλά με τη συγχώνευση ζητάει το Σταυρό, ενώ ο κύριος Μπιστικίδης ως επικεφαλής τώρα του καινούργιου συνδυασμού που είναι η σύγχρονη πολιτεία Νεαρχή, δεν χρειάζεται Σταυρό, να το ξέρουμε αυτό για τους ανθρώπους που ψηφίζουν τοπικά στη Ραφίνα. Λοιπόν, γιατί να σας εμπιστευτούν οι πολίτες, κύριε Μπουρνούς. Ζητάμε το Σταυρό και ζητάω το Σταυρό όχι σε προσωπικό επίπεδο, ζητάω το Σταυρό για αυτόν τον συνδυασμό της σύγχρονη πολιτεία Νέα Αρχή, γιατί είμαστε η μόνη αξιόπιστη λύση, το ίδιο λένε και άλλοι. Αλλά εμάς η δική μας αυτοδιοικητική πορεία, η οποία είναι συνεπής, είναι η εγγύηση για το τι θα κάνουμε. Ωραία. Επομένως, αυτό το πράγμα πρέπει να αξιολογηθεί από τους πολίτες. Προτάσατε δεν είμαστε κάποιοι νέοι δηλαδή, που ερχόμαστε χωρίς παρελθόν να έτσι. Τους τάξουμε λαγούς με πετραχίλια. Προτάσατε έχουμε την πορεία εμπειρία, και ζητάμε αυτό να εκτιμήσουν. Να το κρατήσουμε αυτό. Προτάσατε την εμπειρία. Την εμπειρία και τις γνώσεις. Την και την πορεία μας. Και τη συνέπειά μας μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό αυτό. Και να κλείσουμε τον υποψήφιο δήμαρχο, τον κύριο Πιστικίδη. Πράγματι έχει δίκιο σε αυτά που λέει ο Βαγγέλης. Mm-hmm. Εγώ θα έλεγα και κάτι άλλο, βλέποντας αν θέλετε τους κύριους αντιπάλους στην τοπική αν θέλετε, ναι. αυτοδιοικητική αρένα. Ναι. Η αγώνα στο ποιο είναι δηλαδή το δυνατό σας σημείο έναντι των αντιπάλων σας. Ναι. Έτσι. Εμείς είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι βρισκόμαστε στην τοπική αυτοδιοίκηση χρόνια, γνωρίζουν τα τοπικά προβλήματα. Mm-hmm. Δουλεύαμε από πιο, όχι από τη θέση του Δημάρχου, αλλά από άλλες θέσεις. Και αυτή τη στιγμή ήρθε η ώρα για κάποιους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, mm-hmm. πιστέψτε το αυτό και θα το mm-hmm. δείτε την Κυριακή στις, με τα αποτελέσματα των εκλογών, να μας εμπιστευτούν. Οι υπόλοιποι είχαν την περίοδο που δοκιμάστηκαν, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες mm-hmm. εκτός ναι, ναι. αν με ρωτήσετε. Είχαν την περίοδο που δοκιμάστηκαν, mm-hmm. είτε πρόσφατα είτε πιο παλιά, και μπορεί ο κόσμος να κρίνει εάν ήταν πετυχημένες αυτές οι πορείες ή όχι. Αυτό το οποίο δείχνει ότι υπάρχουν στη Ραφίνα σήμερα 6 συνδυασμοί είναι αποτέλεσμα ότι δεν ήταν πετυχημένες αυτές οι πορείες και επομένως ο κόσμος θέλει κάτι άλλο, θέλει κάτι καινούριο. Ωραία. Ψάχνετε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Φιλοξενούσαμε λοιπόν τον κύριο Βασίλη Μπιστικίδη και τον κύριο Βαγγέλη Μπουρνούς από το τηλέφωνο. Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, σταυρό στον κύριο Μπουρνούς. Στον κύριο Μπιστικίδη δεν χρειάζεται σταυρό. Σταυρό στον κύριο Μπουρνούς. Μπράβο. Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε για την παρουσία σας και καλή επιτυχία και στους δύο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ραντεβού αύριο. Λίτσα Θεοφάνους. Λουκίλα Γαρέρ. Ανέση Κόνιανς, τεχνική μας υποστήριξη. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια.